Πολύ μεγάλη καλησπέρα σας, βρισκόμαστε στο στούντιο, στο αυτοκίνητο και πάμε να υποδεχθούμε τη σημερινή μας Άγιο Βαλεντίνα, αφού αύριο γιορτάζετε εσείς οι ερωτευμένοι, καλά να πάθετε. Κάντε τη διαφορά, μπορείτε, χωρίστε αύριο. Έτσι θα σας θυμάται, γιατί με αγάπη και λουλούδια δεν πρόκοψε κανείς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε τη σημερινή μας καλεσμένη, που δεν είναι άλλη από... εντάξει, καταλαβαίνει. Σιγά μην σας πω. Πού πάω? Στρίψτε δεξιά. Στη συνέχεια, στρίψτε αριστερά. Ευχαριστώ. Εδώ. Τώρα. Στρίψτε αριστερά. Στη συνέχεια, ανοιχτή στροφή δεξιά. Ο καφές είναι κάτω. Τράπεζα μόνο και θέλω να βγάλω και κάς. Εμένα βρήκες με το ταξί και 18 ευρώ. Θέλεις να πεταχτώ ένα λεπτό από πάνω. Πού είναι το? Σε την κάρτα μου. Περίμενε. Πόσα θες, θα σου δώσω εγώ 2 ευρώ. Όχι ρε, περίμενε. Πάω και έρχομαι. 1,5. Ακούσε μουσική. Μάλιστα, μάλιστα. Γεια σας. Τι θα πούμε? Αυτό το κάνουμε στα μάξι. Τα κοπεί, όχι ρε. Τι με τώρα, με καροϊδεύει. Όχι ρε, είπα ότι έρχεται η Τζούλια Καραγιάννη, δεύτερη Game of Love. Τι Game of Love, παιδί μου? Πού ήταν? Power of Power Love. Power of Love, εντάξει. Με τρελάνεις τώρα. Πώς είσαι? Καλά. Πού είσαι? Λαχανιασμένη. Πού είσαι? Στα μάξι σου. Όχι, γενικότερα. Πού στην είσαι? Αθήνα. Είσαι στην Αθήνα, πώς είσαι μετά το παιχνίδι? Λοιπόν, μετά το παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλά. Μα, εντάξει. Φαίνεται. Φαίνεται αυτό. Ηρέμησα. Όλα καλά. Σε βλέπουμε φούλα ανανιωμένη, δηλαδή. Αλήθεια. Ναι, έχεις κάνει πλαστική στη μύτη. Ναι. Όταν. Έχεις βάλει χείλη. Καλά, τα χείλη τα είχα και από πριν, αλλά ξανάβαλες τώρα. Ξανάβαλες. Όχι, τώρα. Έχω. Ξανάβαλες τώρα. Τέσσερις μήνες. Γιατί όλοι αυτό μου λένε, χαμό. Ξανάβαλες τώρα. Είσαι τσίπη σε μέλισσα. Μήπως τίποτα τρώω όταν δαγκώνω όλη την ώρα. Ξέρω εγώ, μήπως δαγκώνεις. Και πρίζονται. Από τι πρίζονται? Επειδή δαγκώνω. Α, δαγκώνεις συνέχεια. Κάνω αυτό το πράγμα. Όλη την ώρα. Τι έχεις βάλει στήθος? Θα σου πω εγώ τι έχω κάνει. Λοιπόν, πες μου. Έχω φτιάξει τα αυτιά μου. Ναι. Έχω φτιάξει τη μύτη μου. Ναι. Έχω βάλει μάγου. Ναι. Γωνίες. Ναι. Χείλη. Ναι. Βυζί. Ποπό. Ναι. Λιπαναρόφηση. Μπότοξ. Ναι. Τα έχω κάνει όλα. Άρα δηλαδή, αν δεν τα έχεις κάνει αυτά, θα ήσουν. Ήτι, go home. YouTube ή τηλεόραση? Και τα δύο. Τι σε κολλάει πιο πολύ? Τηλεόραση. YouTube δεν έχω κάνει ποτέ, είναι αλήθεια, για να μπορώ να έχω άποψη. Αλλά επειδή έχω κάνει τηλεόραση, αυτό το λίγο τέλος πάντων που είχα σαν ναι. επαφή, μου αρέσει. Ας πάμε να βγάλω λεφτά. Θέλω πω και τέτοια. Δονητές μας, τι για προφυλακτικά. Συγγνώμη, πάμε, σε παρακαλώ. Πού θες να πάμε τώρα? Εδώ έχει μια τράπεζα πιο κάτω. Τι τράπεζα? Εθνική. Μαλάκα, θα βάλω το αυτοκίνητο των 3.700 κυβικών να σε πάρω στην τράπεζα εκεί να κάψω 7 ευρώ για να βγάλει λεφτά. Και μετά λένε ότι οι γυναίκες είναι φινιάρες. Και μετά λένε ότι οι άντρες είναι μαλάκες. Θες να πάμε... Κολομεδάγκο, ένα μπελόχωνο, ασπρόχωμα. Εγώ, γυμνές φωτογραφίες. Δεν έχεις βγάλει ποτέ γυμνή φωτογράφηση? Όχι. Γυμνές φωτογράφηση δεν έχεις στείλει ποτέ? Όχι. Γυμνή τελείως.
Γυμνή φωτογραφία δική σου με κάποιο σημείο του σώματός σου δεν έχεις στείλει ποτέ? Ναι. Έχεις στείλει. Μέση και πάνω ή από τη μέση και κάτω? Από τη μέση και πάνω. Τη μέση και κάτω? Όχι. Δεν χωρίζεις το κάδρο? Έχεις μετανιώσει ποτέ? Όχι. Που έχεις στείλει? Όχι, ποτέ. Δεν μετανιώνω για αυτά που κάνω. Σε σένα σου έχουν στείλει διάφοροι γυμνή τους φωτογραφία? Ναι, μου έχουν στείλει και άκυρη τελείως. Δηλαδή τι σου έχουν στείλει? Το μέρος του ενός σώματός του. Από τη μέση και κάτω? Από τη μέση και κάτω. Το δάχτυλο? Το δάχτυλο. Την άνοιξες? Δεν ήξερα, η κακομοίρα την άνοιξα, ναι. Και πώς φάνηκε? Εντάξει, τι να το πω, ας πούμε, μπράβο. Ενώ... πολλοί μου έχουν στείλει, δεν είναι μία. Ναι, ρε παιδί μου. Εννοώ, χώραγε στο πλάνο ή ήταν πακοτίνη? Χώρε. Χώρουσε. Πακοτίνη. Μ' αρέσει να περίπου μου τον εαυτό μου. Τηλεόραση βλέπεις? Ναι. Σου αρέσει? Ναι, γιατί να μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει ένα? Όχι. Με το θέατρο, με την ηθοποιία, με αυτό. Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτό. Σκέφτεσαι να ασχοληθεί? Έλα, θέλει σπουδέ, δεν μπορεί να πα έτσι. Ναι, θα το έκανα. Πού σου λέει το τραγούδι? Ναι. Με μιλά, θα φύγω σε ένα τέταρτο. Ποιο είναι το καλύτερο μέρος που θα ήθελες να πας διακοπές ή που θα ήθελες να ξεφύγεις για λίγο χρονικό διάστημα? Μαλδίβες. Για ποιο λόγο? Μ' αρέσει το νησί. Δεν έχω πάει και θέλω. Σου την έχουν πέσει ποτέ από το Facebook και να σου έχουν πει πάμε μαζί για μια εβδομάδα εκεί? Ναι, αμέ. Ναι, δεν τους απάντησα. Ποιο είναι το πιο περίεργο σημείο που έχεις κάνει έρωτα? Στο αυτοκίνητο. Περίεργο? Ναι. Όχι, δεν είναι στο αυτοκίνητο, ήταν σε άλλο σημείο. Το αυτοκίνητο? Ναι. Το καπό? Όχι. Το παπαγκάζ? Ναι. Μετά σε έστειλε βαλίτσα? Μα έστειλε στη μάνα μου. Όχι ρε. Ωραία ήτανε. Άβολο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε, θέλουμε καμιά ώρα που φτάσουμε στην Τρίπολη. Θα περάσουμε την Τρίπολη, τη Ρόδια και θα φτάσουμε, θα τελειώσουμε το διπορικό μας στο χιονοδρομικό του Μενάλου, ένα καταπληκτικό χιονοδρομικό κέντρο που αυτό το Σαββατοκύριακο θα φιλοξενήσει για δεύτερη χρονιά το πανελλήνιο πρωτάθλημα Snow Volley, δηλαδή βόλεϊ στο χιόνι, δηλαδή ποδοσφαιρικά παπούτσια και φύγαμε για βόλεϊ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε, θέλουμε καμιά ώρα που φτάσουμε στην Τρίπολη, θα περάσουμε την Τρίπολη, τη Ρόδια και θα φτάσουμε, θα τελειώσουμε το διπορικό μας στο χιονοδρομικό του Μενάλου, ένα καταπληκτικό χιονοδρομικό κέντρο που αυτό το Σαββατοκύριακο θα φιλοξενήσει για δεύτερη χρονιά το πανελλήνιο πρωτάθλημα Snow Volley, δηλαδή βόλεϊ στο χιόνι, δηλαδή ποδοσφαιρικά παπούτσια και φύγαμε για βόλεϊ. Τι γίνεται? Καλά είστε? Μέχρι την Τρίπολη πόσα διόδια έχει ακόμα? Πόσα? Γεια σας. Ομορφούλα ήταν.
Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε, πού είμαστε? Στο Μέναλο. Και τι θα δούμε? Το δεύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα Snow Volley. Εδώ πάνω. Ορίστε. Βλέπετε? Παίζουν οι αθλητές, προθερμαίνονται. Δεν θα κατέβω εγώ φέτος. Ούτε θα κερδίσω. Ας πάρουν και τα παιδιά εδώ εκεί πέρα καλά. Το οποίο παίρνει. Πώς είσαι? Κοίταξε, το τελευταίο διάστημα είναι μόνος μου από επιλογή. Ναι, τον άλλον. Δουλειά ήταν στα 23 σου. Εντάξει, βέβαια μπορεί να είσαι μικρή ηλικία, αλλά το σκέφτομαι το γάμο σου. Ναι, το σκέφτομαι, αλλά οι περισσότεροι θα έρθουν για να δουν αν λέω αλήθεια. Να σου πω. Όταν με κοιτάζεις γυμνό, τι επιθυμείς? Να μείνω μόνη μου. Μωρό μου, θες να περάσουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο? Εννοείται, πού θες να πάμε? Τέλεια, θα τα πούμε από Δευτέρα. Καλησπέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Ξαναβγήκαμε πάλι στους δρόμους εδώ στην Αθήνα και για το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής θα πάμε να συναντήσουμε, όπως και την προηγούμενη φορά, τον έναν από τους πολλούς χορηγούς της σημερινής μας και όχι μόνο των εκπομπών μας. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί είναι τα Άγραφα, τα Butcher Burger στο Χαλάνδρι και όχι μόνο. Vinyl Clothing και η συνέχεια επί της οθόνης. Σημερινή καλεσμένη μας είναι μια πρωταθλήτρια των 400-800 μέτρων με εμπόδια, δεν ξέρω ποια είναι εμπόδια, και τώρα αυτή την εποχή βάζει εμπόδια στους τύπους που νομίζουν ότι περνάνε τα εμπόδια. Για όσους δεν την γνωρίζετε, είναι η Χριστίνα Μαρούδα. You shine like a star. You know who you are. Everything beautiful. Αρθείς! Έτοιμη για το στόπ! Έλα! Ορίστε! Έχεις ένα ευρώ, μου θύμισες μοναστηράκι. Άσε ρε, τραβάσα ακόμα δεν μπήκα. Εντάξει. Την ξέρετε, η Χριστίνα είναι. Είναι πανελλήνια πρωταθλήτρια στο στίβο. Άλλα που δεν σε ξέρω. Δεν πειράζει. Άμα έκανα ρουβά, τον ήξερε, ε! Παόλα! Κατάλαβα ότι είσαι κουκουέ. Τελείω, νευροχώρα! Συγχαρητήρια κιόλας, Χριστίνα μου, και τον νέο χώρο που έχεις ανοίξει, ε!
Ευχαριστώ. Το οποίο είναι στο Γαλάτσι, κάπου είδα. Στα Ολυμπιακά κίνητα, μέσα στο Γαλάτσι, στο παλέ του μπάσκετ. Και εκεί τι κάνεις? Τα πάντα, ό,τι θες. Από γιόγκα, προπονήσεις κυκλικές, functional δηλαδή. Δυνάμωση αθλητών, τα πάντα έχω μέσα. Είμαι με τον Λάζαρο τον Αγαδάκο. Ναι. Έχω κι άλλο ένα συνεργάτη, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Έχει κάνει μεταπτυχιακό Ολλανδία και φέρνουμε κάτι καινούργιο στην Ελλάδα. Τους μπάφους, δηλαδή είναι για μπάφους? Όχι, φυσικά. Σε πρόγραμμα γυμναστικής. Ναι, είναι αποκατάσταση αθλητών, αλλά τι γίνεται. Υπάρχει μια καινούργια τεχνολογία που κάνεις παρακολούθηση και σαν ένα απλό αθλούμενο, ναι, και του βγάζεις πρόληψη τραυματισμών. Τρελό. Μπράβο. Και βγαίνει μέσα από διάφορες στατιστικές, ναι, με το πώς κινείσαι, με το πώς πατάς, με τι μετατοπίσεις έχει ο κορμός. Είναι καινούργιο, δεν έχει πουθενά. Μπράβο. Ποιοι είναι καλύτεροι, αν μπορούμε τώρα, ή αν χαρακτηρίζονται καλύτεροι, ποιοι είναι καλύτεροι αθλητές, οι γυναίκες ή οι άνδρες? Ποιοι είναι πιο βολικοί, ρε παιδί μου? Ποιοι είναι πιο συνεργάσιμοι? Ποιοι ακούνε περισσότερο? Ναι. Είμαι γυναίκα, δεν είναι και πολύ καλό αυτό που θα πω. Εντάξει, εμείς θέλουμε να έχουμε πολύ πιο γρήγορα αποτελέσματα. Οι γυναίκες. Ναι, πολύ πιο γρήγορα αποτελέσματα. Γενικώς δεν είναι αθλήτρια, γιατί εντάξει, εκεί μπαίνει και ο προαθλητισμός, οπότε πρέπει να είσαι πολύ πιο απαιτητική στις προπονήσεις σου. Και έχουν και απαιτήσεις οι γυναίκες περισσότερες από το γυμναστή του, τον προπονητή του, τον παιδευτή του, από όλους. Οι άντρες είναι πιο βολικοί, δηλαδή σκέφτονται τη στιγμή, αυτό που θα ζήσουν το τώρα. Μετά το ξεπερνάνε πολύ πιο εύκολα, ενώ οι γυναίκες το κρατάνε. Λένε ότι αυτοί που πλακώνται στα γυμναστήρια δεν έχουν καθόλου καλή σχέση με το σεξ. Δηλαδή είναι οι αντίστοιχοι ψαράδες που λένε. Δεν πας για ψάρεμα. Αυτό θέλει πολύ ανάλυση και εξαρτάται και από. Υποθετικά μιλάμε. Υποθετικά. Ναι, όχι υποθετικά. Έτσι λένε. Λένε. Ναι, κοίταξε, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να αναπτύξουμε. Δεν έχω τέτοια εμπειρία. Πόση ώρα πρέπει. Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να κάνει κάποια γυμναστική? Για να δει αποτέλεσμα. Για να δει καλύτερη κυκλοφορία στο αίμα του. Ωραία. Πρέπει να κάνει σίγουρα 3 φορές την εβδομάδα. Εσύ έκανες και πρωταθλητισμό, έχεις πάρει διάφορους τίτλους, ναι, ναι, έχω κάνει πολλά πράγματα. Σε εμπόδια. Ξεκίνησα τραμπολίνο όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, μικρότερη δηλαδή, μιλάμε τώρα, ναι, σχολικά χρόνια. Ήμασταν από τις πρώτες που το φέραμε στην Ελλάδα αυτό. Ναι. Τώρα σιγά σιγά εξελίσσεται και είναι πολύ καλό, γιατί είναι ένα άθλημα πολύ ιδιαίτερο και θεαματικό και επικίνδυνο επίσης. Και κάνεις και στίβο. Μετά έκανα στίβο, ναι, επικοντό. Επικοντό ξεκίνησα. Επικοντό. Ναι, ήμουν από τα αθλήτρια εκεί. Είχα ένα ατύχημα έτσι πολύ καλό, έπεσα από τα 4-20 σε ένα γκαλά γυναικών. Πώς θέλει. Δώσαμε! Γεια σας. Τι κάνουμε, χαρά, καλά είμαστε. Νίκος. Δεν ξέρω. Να μας βρεις εδώ. Έχω από αυτή και κάνει μια αντίθεση. Τι κάνεις έτσι να άρα. Είναι η εκπομπή Νόμπελ. Αυτό ήτανε. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά τα Vinyl Clothing που έχουμε έρθει εδώ στο Λαύριο για να μας βοηθήσει και στα γυρίσματα και όχι μόνο να πληρώσει και μενζή, γιατί δεν έχουμε μία. Γελάς. Να ευχαριστήσουμε την Χριστίνα, την πρωταθλήτρια της καρδιάς μας και όχι μόνο, γιατί βλέπετε έτσι, είναι αγωνιασμένη, γεια σας.
Καλό βράδυ, θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο Web TV του Star. Καλό βράδυ. Έλα, κάνουμε την εκδοχή μετά. Πες καλό, Καλό βράδυ. Νίκο, τα ρούχα αυτά τα βλέπεις? Τα βλέπω. Δεν τα ξαναδείς, γεια!